στο εργαστήριο φυτοπαθολογίας του Ελγό Δήμητρα, στο Ηράκλειο, έγιναν τους τελευταίους μήνες δειγματοληψίες καρπού ελιάς για να διαπιστωθεί το αίτιο της ύψης. Από τις δειγματοληψίες αυτές προέκυψε ότι διάφοροι μύκητες, οι οποίοι υπάρχουν στην υφηρική επιφάνεια των δέντρων, εξαιτίας των υγμάτων, τα οποία ήταν πολλά ανά καρπό, βρήκαν πύλες εισόδου, με αποτέλεσμα να απομονωθούν αλτερνάριες, φουζάρια, κερκόσπορες και πολύ σπάνια απομονώθηκε το γλιοσπόριο, το οποίο γλιοσπόριο ξεχωρίζει από τους μύκητες και διακρίνεται ευκρινώς και μακροσκοπικά και στο εργαστήριο εξαιτίας της γλιώδους επιφάνειας των αποικιών στα τριβλία, που γι' αυτό πήρε και το όνομα γλιοσπόριο. Συνεπώς, ο δάκος θεωρείται η κύρια αιτία της σύψης των καρπών, σε συνδυασμό βέβαια, λιγότερο όμως, των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθήκων και της υπερορίμασης του καρπού σε πολλές περιπτώσεις, που όταν υπερορημάζει ο καρπός, ας πούμε, πολλές φορές είναι πιο ευάλωτος σε σχέση με ένα πράσινο καρπό ελιάς χωρίς προσβολή, χωρίς νήγματα. Εντυπωσίαζε φέτος το γεγονός ότι ο κάθε καρπός είχε μεγάλο αριθμό νήγματων εξαιτίας του πολύ ψηλού πληθυσμού του δάκου. Του δάκου, ο οποίος αναπτύχθηκε όψιμα εξαιτίας του γεγονότος ότι ενώ είχαν γίνει οι ψεκασμοί εναντίον του δάκου σωστά, εντούτοις επειδή άρχιζε η ορίμαση δεν μπορούσε να γίνεται ψεκασμός ενώ είχε αρχίσει η συγκομιδή. Μάλιστα. Χριστόφορε, πάντως είναι ένα από τα κακώς κείμενα που έχουν πλήξει την ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη. Ένα ακόμα στοιχείο είναι αυτό των καιρικών φαινομένων που έπληξαν, που ήρθαν να ισοπεδώσουν γενικότερα την παραγωγή, όχι μόνο την ελαιοκομική, γενικότερα. Και κάνω αυτή την εισαγωγή, τον πρόλογο, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία και τον κύριο Χρήστο Αυγουλά, τον καθηγητή γεωπονίας, τον πρόεδρο Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή στην Κρήτη. Κύριε Αυγουλά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εδώ αυτό που συζητάμε τακτικά και με τον καλό συνάδελφο τον Χριστόφορο τον Παπαδάκη, αλλά και με εξαίρετους καλεσμένους και ειδικούς για το θέμα, είναι τελικά ότι υπάρχουν ανοιχτές πληγές στην Κρήτη, στον χώρο της αγροτιάς, στον χώρο της παραγωγής. Και εσείς ως επικεφαλής και πρόεδρος Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, νομίζω έχετε βάλει μπρος έναν μηχανισμό προκειμένου να καταγραφούν όλα εκείνα τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται στην Κρήτη και σε μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Και δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σας σχόλιο και με τα όσα αναφέρει εδώ πέρα και ο κύριος Λιγοξυγκάκης, αλλά και με ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, με την κλιματική συμπεριφορά που από ό,τι φαίνεται έχει έρθει σαν βαρύδιο επιπλέον στους παραγωγούς. Άκουσα και τον κύριο Λιγοξυγκάκη. Μίλησα χθες, είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία για το ίδιο θέμα με τον κύριο Παπαδάκη. Το σχόλιο μου αυτή τη στιγμή εμένα είναι το εξής. Ο ρόλος και ο λόγος για τον οποίο συστάθηκε η Επιτροπή με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας είναι ακριβώς αυτός που με άλλα λόγια ανέφερε ο κύριος Λιγοξυγκάκης. Δηλαδή να εντοπιστεί το κύριο αίτιο το οποίο προκάλεσε την φετινή ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του ελαιολάδου στην Κρήτη, σημαντική κατά τα φαινόμενα και σύμφωνα με τις προσωρινές εκτιμήσεις, σημαντική ως πολύ σημαντική, και αυτό το αίτιο να συνδεθεί, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία επιστημονικά τεκμηριωμένα και αξιόπιστα, να συνδεθεί με τις διαφορετικές από τις συνηθισμένες κλιματικές συνθήκες οι οποίες επεκράτησαν στο νησί. Τόσο κατά την περίοδο
της ανθοφορίας των ελαιοδένδρων, γιατί και εκεί είχαμε κλιματικές συνθήκες όχι συνηθισμένες, και κατά την περίοδο ορίμανσης του ελαιοκάρπου, όπως ανέφερε και ο κύριος Λιγοξυγκάκης. Αυτό είναι το έργο της Επιτροπής, αυτό το έργο έχει ξεκινήσει και αυτό το έργο πιστεύω ότι θα ολοκληρώσουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία, επαναλαμβάνω, αξιόπιστα και επιστημονικά τεκμηριωμένα και με τη συνδρομή βέβαια όλων των συναδέλφων οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο και έχουν και γνώση και επιστημονική αξιοσύνη στο θέμα. Κύριε καθηγητά, ο Χριστόφορος Παπαδάκης είμαι, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα. Να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί απόψε ότι όσα αναφέραμε σε χθεσινή συνέντευξη που παραχωρήσατε στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, δημοσιεύοντας το αυριανό φύλλο της εφημερίδας. Ήθελα για την ενημέρωση και των τηλεθεατών της εκπομπής Κρήτη σήμερα να μας πείτε σε σχέση με το έργο της Επιτροπής αυτός ο φάκελος πότε εκτιμάτε ότι θα είναι ολοκληρωμένος προκειμένου να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποια είναι τα πρώτα στοιχεία, αν μπορείτε να μας μεταβάσετε, κύριε καθηγητά, τα πρώτα στοιχεία, το σφιγμό των καταγεγραμμένων μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην δική σας, στο δικό σας τευτέρι, στο τευτέρι της Επιτροπής, να το πω έτσι απλά. Ωραία, ωραία. Να σας πω, να απαντήσω και στα δύο ερωτήματα. Πρώτα-πρώτα, απαντώντας στο ερώτημα του κυρίου Παπαδάκη, όπως είχα την ευκαιρία να πω και χθες, εκτιμώ καταρχήν ότι το έργο της Επιτροπής θα μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου, δηλαδή σε δύο περίπου μήνες από σήμερα, και ο φάκελος να είναι έτοιμος να κατατεθεί στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά δε τη δεύτερη ερώτηση που κάνατε, τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει η Επιτροπή με τη βοήθεια και των συναδέλφων, όπως είπα και πριν, που ασχολούνται με το θέμα, διότι όλα τα πορίσματα τα οποία έχουν εξαχθεί μέχρι σήμερα θα ληφθούν υπόψη, συμπεριλαμβανομένου και του πορίσματος των αναλύσεων που κάνει αυτή τη στιγμή σε δείγματα ελαιοκάρπου το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα δύο εργαστήρια, το εργαστήριο φυτοπαθολογίας και το εργαστήριο εντομολογίας, με προτροπή και με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Τα στοιχεία λοιπόν είναι ότι έχει υποστεί η παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη, όπως είπα και πριν και όπως το ξέρουν όλοι, σημαντική ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση. Κύριο αίτιο ο δάκος, όπως έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα από τους συναδέλφους που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, και δευτερεύοντα αίτια, και σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, σε αυτό έχει παίξει ρόλο, σε αυτή την ασυνήθιστη δακοπροσβολή έχουν παίξει ρόλο, όπως ανέφερα και πριν, οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες ήταν τελείως ασυνήθιστες σε σχέση, για να πω και μια λέξη του σειρμού, σε σχέση με την κανονικότητα. Και εξηγούμε σε μια πρώτη πρωτόλια έκφραση, σε μια πρώτη φάση, εξηγούμε. Βροχοπτώσεις που θύμιζαν τροπικές περιοχές της γης στο τέλος του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Θερμοκρασίες τόσο υψηλές που συμβαίνουν μόνο μετά από πάροδο πάρα πολλών ετών, άρα αποτελούν κάτι το πρωτόγνωρο και το ασυνήθιστο. Μάλιστα. Και ήθελα να σας πω εδώ, αν μου επιτρέπετε, ότι επειδή εγώ συχνά αναφέρομαι και το κάνω με τα λόγου γνώσεως, ο καθηγητής μου εμένα, ο Δημήτριος ο Ταλέλης, ένας εμπνευσμένος καθηγητής, ο οποίος είχε ένα ξεχωριστό μάθημα στην Γενική Γεωργία στο τρίτο έτος σπουδών των τότε φοιτητών της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής, ένα μάθημα για τους βίαιους κλιματικούς παράγοντες, έλεγε και απεδείκνυε ότι βίαιοι κλιματικοί παράγοντες
εκτός από το χαλάζι, τις ανεμοθύελες, τις πλημμύρες, μπορεί να είναι και κανονικές καιρικές συνθήκες εφόσον στη συγκεκριμένη εποχή δεν συμπεριφέρονται κανονικά. Παράδειγμα, έλεγε ο Ταλέλης, ένα χειμώνας άνομβρος, χωρίς βροχές δηλαδή, αποτελεί βίαιο κλιματικό παράγοντα για τα κλιματολογικά δεδομένα της Ελλάδος και ακόμα βίαιο κλιματικό παράγοντα αποτελεί και ένα δροσερό καλοκαίρι, παραδείγματος χάρη, πάλι για το ελληνικό κλίμα. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία εμείς θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε για να αποδείξουμε με τη βοήθεια όλης της επιστημονικής κοινότητας ότι κάτι ασυνήθιστο συνέβη, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την τόσο σημαντική υποβάθμιση, επαναλαμβάνω, της ποσότητας και της ποιότητας του κριτικού ελαιολάδου. Κύριε Αυγουλά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, κατατοπιστικός. Καταθέσατε την άποψή σας, την κρατάμε. Γιατί πρέπει να δοθούν εξηγήσεις και στους κατοίκους, στους αγρότες της Κρήτης. Κύριε Λιγοξυντικάκη, θέλω το δικό σας σχόλιο. Και επίσης θέλω να δούμε, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τελικά τους παραγωγούς, ελαιοπαραγωγούς, είναι ναι, μεν θα καταγραφούν τα πάντα, όπως μας είπε και ο κύριος καθηγητής. Από την άλλη, θα έχουν γνωμοδοτικού χαρακτήρα για να πάρουμε τα μέτρα μας για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο, ή ενδεχομένως, Χριστόφορε, να υπάρξουν μέχρι και αποζημιώσεις για όλους. Αυτό είναι ο στόχος, να δοθούν αποζημιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε 1-2 χρόνια. Δεν ξέρω σε τι χρονικό διάστημα μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Ωστόσο, σημασία έχει να μας πει ο κ. Λιγοξυντικάκης, γιατί υπάρχει μια απεσιοδοξία στον κόσμο. Να μας πει λοιπόν, να απαντήσει σε αυτή την απεσιοδοξία ο κ. Λιγοξυντικάκης, να μας πει από σήμερα που μιλάμε, από σήμερα, να δούμε από αύριο το πρωί, τώρα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, έτσι. Βελτιώνεται από ό,τι φαίνεται ο καιρός. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει ο κόσμος και η ελαιοπαραγωγή και γενικότερα οι αγρότες. Κλαδέματα, χαλκούχα σκευάσματα ενδεχομένως. Για να μας πει ο κύριος Λιγοξυντικάκης. Καταπολέμηση του δάκου. Είναι εφικτή η καταπολέμηση του δάκου ή έχουμε χάσει το παιχνίδι για πάντα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Εγώ θα ήθελα να πεις πρώτα αυτό με την Πελοπόννησο για να το συνδέσουμε. Πες το. Πέρυσι είχαμε τα ίδια ακριβώς στη Μεσσηνία. Φέτος όμως δεν έχουμε στη Μεσσηνία τέτοια προβλήματα. Για παράδειγμα. Τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Λιγοξυντικάκη. Τι πρέπει να κάνουμε παραγωγή. Πέρυσι. Σε μια άλλη αυτό. Περιφέρεια της χώρας. Που στηρίζεται. Το οποίο όμως δεν συνέβη και φέτος. Στο ελαιόλαδο, ναι. Έτσι. Φρονώ ότι αυτό που συνέβη φέτος θα αργήσει πολύ να ξανασυμβεί εφόσον δεν επικρατήσουν ξανά οι ίδιες συνθήκες, οι κλιματικές που επικράτησαν φέτος. Αυτό. Και φέτος. Έτσι. Και για, για να υπάρξει μια αισιοδοξία, για να μην πούμε ότι εξαιτίας των γεγονότων που συνδέονται με την υποβάθμιση, την ποσοτική και την ποιοτική του ελαιολάδου φέτος, έτσι, χάθηκε η ελαιοκομεία στην Κρήτη ή στη χώρα μας. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι ελάχιστος ο χρόνος. Θα θωρακιστεί όμως η Κρήτη απέναντι στο δάκο. Τι θέμα. Θα θωρακιστεί η Κρήτη απέναντι στο δάκο. Ο παραγωγός ο ίδιος θα κάνει σωστή καταπολέμηση. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν. Είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι υπάρχουν βιοκαλλιεργητές στο νησί. Ναι. Οι οποίοι εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν στερνιστεί τη βιοκαλλιέργεια της ελιάς και εφαρμόζουν τα μέτρα, τα ενδεικνυόμενα, σωστά, επιμελημένα και καθολικά, απολαμβάνουν τιμές πολλαπλάσιες. Άρα λέτε ότι κάτι δεν κάνει καλά ο κρητικός παραγωγός. Φυσικά. Και στην προηγούμενη. Τι, δεν κλαδεύει σωστά, δεν λιπαίνει σωστά. Τίποτα δεν κάνει όπως πρέπει. Προκειμένου να πάρει 7 ευρώ στο κιλό το λάδι που παίρνουν οι βιοκαλλιεργητές, των οποίων τα τηλέφωνα τα έχω. Δεν είναι μια φαντασία ή μια διαφήμιση. Έτσι. Εδώ να μας πείτε άμεσα αυτές τις μέρες που βελτιώνεται ο καιρός να κλαδέψει ο κόσμος, έχει σημασία αυτό. Να ξεκινήσει σιγά σιγά να κλαδεύει τα δέντρα του. Η μετεωρολογία λέει ότι βελτιώνεται ο καιρός. Έτσι. Βελτιώνεται. Εφόσον έχουμε βελτίωση, θα μπορούσε να βγουν έξω και να αρχίσουν να κάνουν τις εργασίες τις απαιτούμενες. Και κλαδέματα σιγά σιγά και ζυζανιοκτονία. Έτσι. Ζανιοκτονία, ούτως ώστε
αν μερικοί βάλουν λιπάσματα. Και ψεκασμός για τη δακοπροσβολή αργότερα, μελλοντικά, έτσι. Κάλυψη της κόμης των δέντρων με ένα χαλκούχο. Το οποίο χαλκούχο προστατεύει από όλους αυτούς τους μύκητες που ανέφερα, που σχετίζονται και με την προσβολή των φύλων και με την προσβολή των ανθέων και την προσβολή των βλαστών και λοιπόν. Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Συχνά πυκνά θα έχουμε την άποψή σας. Ελπίζουμε θέλετε να έχετε το χρόνο, κύριε Λιγοξυγκάκη. Γιατί από εδώ και στο εξής ο παραγωγός, ο αγρότης χρειάζεται στήριξη με μια συμβουλή που, όπως είπατε κι εσείς, κάτι δεν κάνει καλά ο κριτικός παραγωγός και πρέπει να το αναδείξουμε. Θα πρέπει να το δείξουμε σωστό δρόμο. Τώρα με το κλάδεμα, βέβαια, καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθούν οι καταστροφείς, ούτως ώστε να μην έχουμε και προβλήματα με τις πυρκαγιές.